της αστυνομίας για το επικίνδυνο έθιμο του Πάσχα με την χρήση κροτίδων, βεγγαλικών και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, κυρίως από νεαρά άτομα. Τα μέλη της αστυνομίας, λέμε, σου σταμάτησαν για έλεγχο αργά χθες το βράδυ το όχημα 20χρονου, εντός του οποίου εντοπίστηκαν περίπου 500 κροτίδες. Σε έρευνα που ακολούθησε εντός του οχήματος, εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα νάιλο σακούλι που περιείχε 500 περίπου κροτίδες. Ο νεαρός, πέραν από τις κροτίδες, είχε μαζί του ένα χειροποίητο τσιγάρο το οποίο περιείχε κάναβη. Στο πλαίσιο της εκστρατείας της αστυνομίας, η οποία θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, εντοπίστηκαν προημερών και κατασχέθηκαν 505 κροτίδες, 10 πυρσί και αριθμός βεγγαλικών και καπνογόνων. Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκστρατεία μας εν όψη και των εορτών του Πάσχα που αφορά τη χρήση κροτίδων και πυροτεχνημάτων. Δηλαδή, παράλληλα, η αστυνομία εντατικοποιεί τους ελέγχους στα σημεία από τα οποία ενδέχεται να εισαχθούν κροτίδες και να διοχετευθούν στην αγορά, με σκοπό την πάταξη του επικίνδυνου και παράνομου αυτού φαινομένου.